Η επόμενη μέρα της Δημοτικής Αστυνομίας θα είναι διαφορετική, διαβεβαίωσε σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών Γιάννης Καμπούρης, σύμφωνα με τον οποίο, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, στόχος είναι με την έναρξη της σεζόν του 2024 να επαναλειτουργήσει αυτή η νευραλγική υπηρεσία για το Δήμο της Ρόδου. Η εισήγηση την οποία έκανα και πέρασε ομόφωνα από Εκτελεστική Επιτροπή και Δημοτικό Συμβούλιο. Από το Δημοτικό Συμβούλιο θα πάει αποκεντρωμένη για να βγει το ΦΕΚ και μόλις βγει το ΦΕΚ προχωράμε στην τυπική διαδικασία στο Υπουργείο Εσωτερικών με μία αίτησή μας για τις νέες θέσεις, όπως σας είπα είναι 62, εκ των οποίων 25 θα είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, 25 τεχνολογικής εκπαίδευσης και 12 δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η Δημοτική Αστυνομία, σύμφωνα με την εισήγησή μου που έγινε ομόφωνη και από τα δύο όργανα που σας προανέφερα, η αρχιτεκτονική της δομή θα είναι ως εξής. Η Διεύθυνση της Δημοτικής Αστυνομίας και το Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας θα βρίσκονται στην ενότητα Ρόδου και το ένα τμήμα. Δημιουργείται Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας Δυτικής Ρόδου με έδρα την Κρεμαστή. Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας Ανατολικής Ρόδου με έδρα τον Αρχάγγελο και ένα γραφείο τους καλοκαιρινούς μήνες στη Λίνδο λόγω μεγάλης προσέλκυσης επισκεπτών, μεγάλης επισκεψιμότητας.